Πλούσιο είναι το παρασκήνιο που εκτελήχθηκε ως ότου οριστικοποιηθεί το τελικό σχήμα της κυβέρνησης, με τις διαβουλεύσεις ανάμεσα στον Πρωθυπουργό και στους υποψήφιους υπουργούς να είναι μαραθώνιες. Όπως ήταν αναμενόμενο, δεν έλειψαν αυτοί που διατράνωσαν την επιθυμία τους να παραμείνουν στο πόστο τους, εκείνοι που δεν προθυμοποιούνταν στην αρχή να ράψουν υπουργικό κουστούμι, αλλά το έκαναν, όπως και ένας πρώην υπουργός που αρνήθηκε να πάρει χαρτοφυλάκιο. Όλα αυτά θα τα δούμε με τον Γιάννη τον Αργυρόπουλο, τον αρχισυντάκτη της εφημερίδας Πατρίς, που βρίσκεται κοντά μας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Γιάννη, καλώς ήρθες. Γεια σου, Πέλη. Καλό από βράδυ και στους τηλεθεατές μας. Γιάννη, ο Πρωθυπουργός έκανε ελάχιστες αλλαγές και περιορίστηκε σε μετακινήσεις προσώπων σε σχέση με την προηγούμενη σύνθεση της κυβέρνησης. Είναι μια κυβέρνηση, ωστόσο, με 46 μέλη. Μεγαλύτερη από την προηγούμενη. Είναι γεγονός ότι ναι, και το σχήμα το υπουργικό είναι μεγαλύτερο σε σχέση με το προηγούμενο. Όπως επίσης, άλλο ένα δεδομένο είναι ότι ο βασικός κορμός της κυβέρνησης και τουλάχιστον όσον αφορά τα υπουργεία που θα παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο στο επόμενο διάστημα, παραμένει ο ίδιος σε γενικές γραμμές. Και αναφέρομαι στο Υπουργείο Οικονομικών, όπου ο κύριος Ευκλήδης Τσακαλώτος παραμένει τσάρος της οικονομίας. Αναφέρομαι στο Υπουργείο Οικονομίας, όπου ο κύριος Γιώργος Σταθάκης θα έχει πάλι τον πρώτο λόγο. Αναφέρομαι στο επιτελείο του Μεγάρου Μαξίμου, όπου παραμένουν ο κύριος Αλέκος Φλαμπουράρης και ο κύριος Παπάς, αλλά και σε άλλα υπουργεία βλέπουμε ότι ο κύριος Τσίπρας εμπιστεύτηκε στελέχη που είχε και στην προηγούμενη κυβέρνηση. Που μπορούμε να πούμε ότι δοκιμάστηκαν και πέτυχαν, αν κρίνουμε από το αποτέλεσμα των εκλογών, γιατί δίνεται και αυτή η ερμηνεία. Ωστόσο, μάλλον έκρινε απαραίτητο ο Αλέξης ο Τσίπρας κάποια υπερυπουργεία, Γιάννη, να τα σπάσει, ούτως ώστε μάλλον να μπορούν να είναι πιο λειτουργικά. Προφανώς αποδείχθηκε στην πράξη ότι η συσσόρευση αρμοδιοτήτων σε υπερυπουργεία δεν απέδωσε, δεν υπήρχε δηλαδή η τάχιστη εξέλιξη των πραγμάτων ώστε να λαμβάνονται αποφάσεις και να υλοποιούνται και κρίθηκε σκόπιμο αυτά τα υπουργεία να σπάσουν σε περισσότερα. Έτσι λοιπόν έχουμε και περισσότερους υπουργούς, γιατί οι θέσεις που δημιουργήθηκαν θα έπρεπε να καλυφθούν. Έτσι. Είχαμε και κάποιες απομακρύνσεις από κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που δεν είναι πια στη νέα κυβέρνηση. Άλλωστε αυτό ήταν και αναμενόμενο για κάποια πρόσωπα, έτσι δεν είναι, Γιάννη? Οι αποχωρήσεις έχουν να κάνουν κυρίως με όσα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ έφυγαν και εντάχθηκαν στην Λαϊκή Ενότητα. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να πούμε ότι η έκπληξη αποτέλεσε η μη υπουργοποίηση του κυρίου Νικολούδη, ήταν ο υπουργός για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Δεν ξέρουμε γιατί ο κύριος Νικολούδης, και ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό, ίσως αυτό να γίνει τις επόμενες μέρες, δεν υπουργοποιήθηκε ξανά. Βεβαίως τον τομέα της καταπολέμησης της διαφθοράς αναλαμβάνει ο κύριος Παπαγγελόπουλος, ο οποίος είναι αναπληρωτής υπουργός στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Ο κύριος Παπαγγελόπουλος είχε διατελέσει κατά το παρελθόν διοικητής στην ΕΕΠ και θεωρείται ένας από τους φίλους και τις συνεργάτες του πρώην Πρωθυπουργού, του Κώστα Καραμαλή. Τα αναφέρω όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει, γιατί πολλοί συσχετισμοί γίνονται το τελευταίο διάστημα και έτσι να έχουμε μια συνολικότερη εικόνα για την ανθρωπογεωγραφία της νέας κυβέρνησης. Δεν συναντάμε ούτε τον κύριο Πανούση πουθενά, ούτε την κυρία Χριστοδουλοπούλου, έτσι. Ο κύριος Πανούσης, ναι, δεν είναι στο νέο υπουργικό σχήμα. Ίσως να μην το ήθελε ο ίδιος, αν και οι δηλώσεις που είχε κάνει προεκλογικά ήταν σε άλλο μήκος κύματος. Ίσως ο κύριος Τσίπρας να του χρέωσε το γεγονός ότι δεν μπήκε στη φωτιά, δεν μπήκε σε αυτή την εκλογική μάχη ως υποψήφιος βουλευτής. Ενώ για την κυρία Χριστοδουλοπούλου προφανώς βάρινε το όλο κλίμα που έχει δημιουργηθεί γύρω από το μεταναστευτικό και για κάποιες δηλώσεις που είχε κάνει κατά το παρελθόν η κυρία Χριστοδουλοπούλου. Στη θέση της να πούμε ότι παρέμεινε ο κύριος Μουζάλας, ο υπηρεσιακός υπουργός για το μεταναστευτικό, ο οποίος αν και σε μικρό χρονικό διάστημα, 20-25 μέρες, έδειξε ένα πλούσιο έτσι έργο, είχε μια έντονη κινητικότητα και κατά γενική ομολογία έκανε πράγματα που δεν είχε κάνει η κυρία Χριστοδουλοπούλου όλο το προηγούμενο διάστημα. Να πούμε ότι ως αυτή την ώρα 5 μέλη μετρά και
ο χώρος των εξάρτητων Ελλήνων στη νέα κυβέρνηση και λέω ως τώρα γιατί έχουν προκύψει κάποια θέματα. Εκεί με λοιπόν είναι, αν θέλεις, ας πούμε. Και πέντε είχε και στην προηγούμενη. Ναι, πέντε είχε και στην προηγούμενη, αλλά στο χώρο των ανεξαρτήτων Ελλήνων θα έλεγα ότι υπάρχουν οι μεγαλύτεροι κραδασμοί. Ακόμη όσον δεν αφορά το νέο κυβερνητικό σχήμα. Καταρχήν υπάρχει η διαμαρτυρία της κυρίας Ξουλίδου, η οποία, αν θυμάσαι Πέλη, δεν πρόλαβε, έγινε κάποιο λάθος με τις προθεσμίες και δεν πρόλαβε να είναι υποψήφια βουλευτής και είχε δηλώσει ότι ο κύριος Καμένος της δεσμεύθηκε ότι θα είναι στο νέο υπουργικό σχήμα εφόσον οι ΑΝΕΛ συμμετέχουν στην κυβέρνηση. Υπάρχει λοιπόν μια πρώτη αντίδραση από την κυρία Ξουλίδου, όπως υπάρχει αντίδραση και από την κυρία Χρυσοβελώνη, η οποία επίσης μάλλον θα είχε υποσχέσεις ότι θα συμμετέχει στο νέο υπουργικό σχήμα. Από εκεί και πέρα υπάρχει αντίδραση του κυρίου Νίκου Νικολόπουλου, του βουλευτή Αχαΐας, ο οποίος δημοσιοποίησε και μια επιστολή του προς τον πρόεδρο των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, τον κύριο Καμένο. Στην επιστολή λοιπόν αναφέρει ότι θέλει να συγκληθεί η κοινοβουλευτική ομάδα για να γνωρίσουν όλοι οι βουλευτές το πώς έγιναν οι προτάσεις για το για την υπουργοποίηση στελεχών των Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Αφήνει εχμές ότι αυτά έγιναν υπό καθεστώς αδιαφάνειας και, εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Νικολόπουλος δείχνει να είναι ενοχλημένος για το γεγονός. Μιλάει για σκιές και ζητούσε να γίνει σήμερα η σύγκληση εντωμεταξύ. Ναι, βεβαίως. Και μάλιστα δεν και, έχει πριν γίνει. Ορκιστεί, και πριν ορκιστεί η νέα κυβέρνηση, ζητούσε στην επιστολή. Για... Έτσι, βεβαίως δεν έχει γίνει. Οπότε θα δούμε ποιες εξελίξεις θα έχουμε γύρω από αυτό το θέμα τις επόμενες ημέρες. Το σοβαρότερο πάντως ζήτημα έχει προκύψει με τον κύριο Δημήτρη Καμένο, ο οποίος ανακοινώθηκε ως υφυπουργός στο Υπουργείο Υποδομών και Έργων. Ο κύριος Δημήτρης Καμένος λοιπόν κατά το παρελθόν είχε διάφορες αναρτήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως ρατσιστικές, ως σημητικές. Κάποιες αναρτήσεις του στρέφονταν και εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και κατά του ίδιου του Πρωθυπουργού, του κύριου Τσίπρα. Και τελευταίες πληροφορίες λένε ότι ήδη ο κύριος Τσίπρας έχει επικοινωνήσει με τον κύριο Πάνο Καμένο, τον πρόεδρο των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, και του δήλωσε ότι αν ισχύουν αυτά, αν όντως έχουν γίνει αυτές οι αναρτήσεις από τον ίδιο τον κύριο Δημήτρη Καμένο και δεν είναι προϊόν hackers, όπως έτσι ο ίδιος ισχυρίζεται, τότε τον καλεί ο κύριος Τσίπρας να του προτείνει κάποιον άλλον για τη θέση του υφυπουργού. Και οι πληροφορίες λένε ότι ίσως και αργά σήμερα το βράδυ ή αύριο το πρωί να έχουμε την απομάκρυνση του κυρίου Δημήτρη Καμένου από την κυβέρνηση. Όλα αυτά βάζουν ένα λατοπίπερο, δεν μπορείς να πεις. Για την αρχή, καλά ξεκινάμε. Αποκτούν έτσι ένα ενδιαφέρον οι εξελίξεις. Εγώ αυτό που θέλω να σε ρωτήσω, Γιάννη, πριν σε ευχαριστήσω, είναι το εξής. Εάν πιστεύεις ότι με τα δεδομένα έτσι όπως διαμορφώνονται από την πλευρά των εξάρτητων Ελλήνων, μιλώ, εάν θεωρείς ότι όλα αυτά μπορούν να προκαλέσουν μελλοντικά προβλήματα στη δυναμική που μπορεί να έχει η κοινοβουλευτική ομάδα έτσι όπως διαμορφώνεται, το κυβερνητικό σχήμα, οι βουλευτές, υπάρχει περίπτωση να υπάρχει πρόβλημα, κοίταξε, οι 155 Πέλη, να μην είναι σταθερή βάση για την κυβέρνηση? Θεωρώ ότι αυτά τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα πρόσωπα θα είναι πρόσκαιρα και πολύ γρήγορα θα ξεχαστούν. Το σημαντικότερο για μένα είναι το τι έργο θα παράξει η κυβέρνηση σε συγκεκριμένους τομείς. Ο πρώτος και βασικότερος είναι η οικονομία. Αν θα μπορέσει μέσα από τις μεταρρυθμίσεις που, όπως λέει, θα υλοποιούνται παράλληλα με τα δημοσιονομικά μέτρα που προβλέπει το μνημόνιο, αν θα μπορέσει να υπάρξει αυτή η λεγόμενη επανεκκίνηση της οικονομίας και η τόνωση της αγοράς. Το ένα λοιπόν στίχημα για την κυβέρνηση είναι αυτό και ίσως το σοβαρότερο. Από εκεί και πέρα, σε κρίσιμους τομείς όπως είναι η υγεία, όπου τοποθετήθηκε υπουργός ο κύριος Ξανθός, ή όπως είναι η παιδεία, όπου τοποθετήθηκε ο κύριος Φίλης, θα πρέπει να υπάρξουν ορατές κάποιες αλλαγές, να φανεί ότι η κυβέρνηση ενδιαφέρεται για την υγεία, για την πρόνοια, για την παιδεία, για τομείς που έχουν να κάνουν λοιπόν με όλη την ελληνική κοινωνία, για τομείς όπως είναι η έρευνα, όπως είναι η καινοτομία, για το πώς θα παραμείνουν
τα νέα μας παιδιά, οι επιστήμονες στη χώρα και δεν θα συνεχιστεί αυτό το κύμα μετανάστευσης σε χώρες του εξωτερικού. Όλα αυτά είναι ζητήματα στα οποία θα πρέπει να απαντήσει το νέο κυβερνητικό σχήμα, η νέα κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Και επαναλαμβάνω ότι η προσωπική μου άποψη είναι ότι αν υπάρξουν απτά έτσι δείγματα ότι κάτι κινείται, ότι κάτι βελτιώνεται, τότε όλα τα άλλα σε σχέση με τα πρόσωπα θα ξεχαστούν. Μάλιστα. Γιάννη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια και σε σένα.